στην τελευταία του ραδιοφωνική εμφάνιση στην εκπομπή, προσφάτως, λίγαν προσφάτως, ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης το είχε αναγγείλει. Σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή διαβάζουμε: έκδοση σύνταξης με ένα κλικ από το σπίτι επιχειρείται να βρεθεί, να παρακολουθεί το κοινό, ο συνταξιούχος, ο ενδιαφερόμενος, την αίτηση συνταξιοδότησής του μέσω του ψηφιακού δωματίου του ΕΦΚΑ. Chat room λοιπόν στο ΕΦΚΑ. Κύριε Χατζηδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε, καλημέρα σας. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλεια ενός στελέχους του ΕΦΚΑ, ο οποίος έφυγε και έπεσε εν ώρα καθήκοντος. Πράγματι, ήταν πήγε ο άνθρωπος να δουλέψει την Κυριακή, να δει τις υποχρεώσεις του και εκεί δυστυχώς ήρθε ο θάνατος. Ήταν ο Κώστας Κούρκουλος, διευθυντής της τοπικής διεύθυνσης ΕΦΚΑ Πατησίων, ένας ευσυνείδητος υπάλληλος, ο οποίος την Κυριακή, όπως δεν υποχρεούνταν, το έκανε από το περίσσευμα της καρδιάς του, πήγε για να δει εκκρεμότητες, την προσπάθεια την κοινή όλων μας για απονομή των εκκρεμών συντάξεων. Και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή, 57 χρονών άνθρωπος, με μια σύζυγο επίσης υπάλληλο του ΕΦΚΑ και με μια κόρη 19 ετών φοιτήτρια της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Ήταν κάτι που μας συγκλώνησε όλους και που δείχνει, εγώ ξέρετε έχω ασκήσει κριτική στην κρατική γραφειοκρατία και στη στενοκεφαλιά ενίοτε, ότι υπάρχουν και πολύ καλοί δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι μέσα σε δύσκολες συνθήκες προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο δυνατό. Και σίγουρα αυτό ίσχυε. Ένας από αυτούς ήταν και ο άνθρωπος αυτός. Άνθρωπος ναι, αυτός. Ναι. Πράγματι, ο Κώστας Κούρκουλος. Λοιπόν, τώρα ξανά ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Λοιπόν, πάμε τώρα. Δωμάτιο επικοινωνίας. Ορίστε. Chat room για το ΕΦΚΑ. Τηρήσαμε τη δέσμευσή μας. Προχωρούμε από σήμερα. Σήμερα θα παρουσιαστεί. Από αύριο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται και να μπορούν οι πολίτες να αξιοποιούν αυτές τις υπηρεσίες. Είναι το ψηφιακό δωμάτιο επικοινωνίας, το οποίο θα βοηθήσει στην επιτάχυνση των συντάξεων. Διότι αντί πια να έχουμε τα τηλέφωνα ή την κλασική αλληλογραφία που στέλνεις το γράμμα και χάνεται και σου απαντάνε σε 2-3 μήνες, τώρα θα μπορείς, είναι μέτρο ψηφιακού εξυγχρονισμού, από το κομπιούτερ σου και από το κομπιούτερ του, ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Δηλαδή το mail που αντί να λέει Πορτοσάλτε, θα λέει ΕΦΚΑ. Ναι. Προς ΕΦΚΑ. Αυτό ναι, μπορεί να γίνει, διότι πρώτον έχει προχωρήσει και ο ΕΦΚΑ σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον στον ψηφιακό του εξυγχρονισμό. Αφετέρου, από το 2020 και μετά οι συντάξεις, οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Και έχει τηρηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτή η υποχρέωση των πολιτών. Ο ΕΦΚΑ αυτή την ώρα διαθέτει το 95% των ηλεκτρονικών διευθύνσεων από τους ανθρώπους που είναι εν αναμονή συνταξιούχοι. Επομένως, μπορεί ο ΕΦΚΑ να επικοινωνεί και μπορούν και εκείνοι αντίστοιχα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δοθεί σήμερα στη δημοσιότητα να στέλνουν ό,τι έχουν να στείλουν, να μάθουν σε ποιο σημείο είναι η σύνταξή τους για να μην παίρνουν. Δηλαδή αυτή η εξιστόρηση που έρχεται στη δική μου ηλεκτρονική διεύθυνση μπορεί να σταλεί τώρα σε αυτή τη διεύθυνση που θα δώσετε σήμερα στη δημοσιότητα. Πολύ ωραία. Και δεν μπορούν να μαθαίνουν μόνο πληροφορίες, αλλά θα μπορούν να υποβάλουν έγγραφα που τυχόν λείπουν. Το πρόβλημά τους, το πρόβλημά τους. Και να διευθετείτε το θέμα ηλεκτρονικά, και πράγμα το οποίο σημαίνει πολύ λιγότερη ταλαιπωρία έως καθόλου και πολύ γρηγορότερα η απονομή των συντάξεων. Είναι, προσέξτε, είναι μια επανάσταση αυτό, όχι μόνο για τον ΕΦΚΑ, αλλά και για το δημόσιο. Και νομίζω ότι αξίζει να το δούμε σοβαρότερα πόσο, και για να επεκταθεί και μέσα στον ΕΦΚΑ αλλά και συνολικότερα. Τις επόμενες ημέρες, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, και με αυτό κλείνω κύριε Χατζηδάκη, μπορώ να σας πω αν έχετε επιτύχει στο chat room. Θα φανεί εκ του αποτελέσματος από στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο στην αλληλογραφία μου. Λοιπόν, καλημέρα σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα καλημέρα, πολύ. Καλημέρα. Διάλειμμα εδώ.